σου πω, Άκου Νατάσα μου, ότι και τώρα. εγώ είχα την ίδια εμπειρία. Δεν Μα ξέρω αν πότε. θυμάμαι. Πριν από 15 χρόνια, όταν ήμουνα εγώ, ήμουνα Ελλάδα, σπούδαζα και κάηκε το πατρικό μου. Εντάξει, επεκτάθηκε μέχρι το σαλόνι, αλλά ήταν το βράδυ. Κοιμόντουσαν οι γονείς μου και πήγε ο αδερφός μου να μαγειρέψει κάτι. Το ξέχασε, εντάξει, γίνονται και αυτά. Γίνονται. Ναι. Και Πολύ άρχισε, άσχημα. ξύπνησε ο μπαμπάς μου από το Άρχισε να θόρυβο που κουνιάσεις. σπάζανε Α, τα πράγματα. αντικείμενα, ναι. Γιαγιά, Και ξύπνησε αμέσως. Αλήθεια. Ναι, ήταν πυρκαγιά κανονική με στην κουζίνα, καταστράφηκε ένα ολοσχερό. Και εντάξει, κατέβηκαν κάτω, κάλεσαν τα. Ξύπνησαν όλη την πολυκατοικία. Πάλι Μαγία μου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, εντάξει, ευτυχώς δεν. Θέλει πολύ προσοχή. Άμα είναι μόνο υλικές ζημιές. Ναι. Εντάξει, ναι. Προλάβαμε γιατί ξύπνησαν. Γιατί τους είπαν και οι πυροσβέστες ότι μπορούσαν στον ύπνο τους να. Παναγία ναι. μου, Παναγία μου. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά, ναι, πρέπει να προσέχουμε αυτά τα πράγματα και αυτά που λέει η πυροσβεστική να τα τηρούμε. Οπότε να μην αφήνουμε και την τηλεόραση στο stand-by, να κλείνουμε όλες τις Τι είναι στο stand-by, δηλαδή όταν την κάνουμε και την κλείνουμε απλά και είναι ανοιχτό το κουμπάκι, αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν πρέπει, δεν πρέπει ποτέ. Πρέπει να την κλείνεις Καμία κανονικά. Συσκευή στο stand-by.